Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα μας βρίσκεται σε καμπή καθοριστικής σημασίας για την πορεία της στον 21ο αιώνα. Το κράτος φέρει από το παρελθόν σοβαρές παθογένειες, αγκυλώσεις, νοοτροπίες που υπονομεύουν τη λειτουργία, την αποτελεσματικότητα και τον κοινωνικό του ρόλο. Η οικονομία είναι φορτωμένη ελλείμματα, χρέη του παρελθόντος που δυσκολεύουν το σημερινό της βηματισμό. Η κοινωνία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα που διαιωνίζονται εδώ και πολλά χρόνια. Τα λέγαμε ως αντιπολίτες και δεν τα ξεχνούμε τώρα που έχουμε την ευθύνη για τη διακυβέρνηση του τόπου. Είμαστε σε θέση διαρκούς σύγκρουσης με κάθε πρόβλημα που καθυλώνει το κράτος, την οικονομία, την κοινωνία. Και από τα προβλήματα αυτά, αναμφισβήτητα, το πιο σοβαρό είναι η ανεργία. Γιατί τα ποσοστά των ανέργων στη χώρα μας είναι από τα πιο υψηλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν στο 2,7% του εργατικού δυναμικού το 1980 και έφτασαν σε υπερτριπλάσια ύψη. Ήταν στο 11,3% το πρώτο τρίμηνο και στο 10,4% το τελευταίο τρίμηνο του 2004. Η πλειοψηφία, περίπου το 64%, είναι γυναίκες. Πάνω από 20% είναι νέες και νέοι έως 25 χρονών. Το 30% είναι άνεργοι για περισσότερο από ένα χρόνο. Το πρόβλημα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο, αφού εδώ και πολλά χρόνια παρουσιάζει τρομακτική δισκαμψία. Η σοβαρότητά του, ωστόσο, δεν βρίσκεται μόνο στην έκτασή του. Πίσω από τους ψυχρούς στατιστικούς δείκτες βρίσκονται άνθρωποι, συμπολίτες μας, οικογενειάρχες με αξιοπρέπεια, νέες και νέοι άνθρωποι με όνειρα για τη ζωή και όρεξη για δημιουργία. Αυτή είναι η αλήθεια, η πικρή αλήθεια. Η ανεργία στερεί και αφοπλίζει. Είναι χωρίς υπερβολή ένα από τα πιο δύσκολα βιώματα για τον άνθρωπο. Και αυτό μας αφορά όλες και όλους. Γι' αυτό, όπως είχαμε ήδη πει σε προηγούμενη προημερησίας για τάξη συζήτηση, υιοθέτησα χωρίς δεύτερη σκέψη την πρόταση του Προέδρου του Συνασπισμού να συζητήσουμε σήμερα αυτό το μεγάλο ζήτημα. Να συζητήσουμε ειδικότερα για τις πολιτικές αντιμετώπισης της ανεργίας, για τις πολιτικές που δημιουργούν νέες θέσεις δουλειάς, για την οικονομία δηλαδή, για την ανάπτυξη, για την απασχόληση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από 2,5 δεκαετίες η Ιρλανδία βρισκόταν περίπου στην ίδια κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η χώρα μας. Τα δημόσια ελλείμματα και τα χρέη ήταν στα ύψη. Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της πολύ χαμηλά. Η ανεργία βρισκόταν σε διαρκή έξαρση. Τα συνδικάτα ισχυρά και μαζικά υπερασπίζονταν περισσότερο εκείνους που είχαν δουλειά και ουσιαστικά αγνοούσαν τα δικαιώματα εκείνων που βρίσκονταν στο διευρυνόμενο κύκλο των ανέργων. Σε εκείνη ακριβώς τη φάση, κόμματα και συνδικάτα συμφώνησαν σε μια νέα πορεία. Παραμέρισαν τη στήρα αντιπαράθεση και έφεραν στο κέντρο της πολιτικής διαδικασίες συνεννόησης και συνένωσης προσπαθειών. Ξεπέρασαν το παρελθόν και συμφώνησαν στην ανάγκη αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Επένδυσαν στις νέες τεχνολογίες και στις δυναμικές ηλικίες των 20 έως 25 ετών. Κατάφεραν τελικά μέσα σε μία δεκαετία να αυξήσουν το κατακεφαλήν εισόδημα από το 84% του μέσου κοινοτικού όρου το 1994 στο 120% το 2003. Κατάφεραν στο ίδιο διάστημα να μειώσουν την ανεργία από το 14,3% στο 4,6%. Συμπερασματικά, συμπαρατάχθηκαν και συγκρούστηκαν με τα προβλήματα.
συμφώνησαν και συνεργάστηκαν για το μέλλον. Τόλμησαν και πέτυχαν και κέρδισαν όλοι οι πολίτες από αυτό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να αντιμετωπιστούν τα συσσωρευμένα προβλήματα, να διασφαλιστεί μια καλύτερη προοπτική, για να αυξηθεί η απασχόληση και να αντιμετωπιστεί η ανεργία, απαιτούνται ρήξεις με τις αποτυχημένες πρακτικές και την αναβλητικότητα περασμένων δεκαετιών. Στη σημερινή εποχή της νέας γνώσης, της τεχνολογίας, οι χώρες που δεν τολμούν μένουν πίσω. Στον κόσμο της ταχύτητας και των μεγάλων αλλαγών, η ατολμία είναι συνώνυμη με τη συντήρηση. Απαιτείται στρατηγική επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Στρατηγική, όπως τόνιζα και στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, συμπυκνώνεται στο τρίπτυχο εκπαίδευση, ανάπτυξη, απασχόληση. Ξεκινήσαμε εθνικό διάλογο για την παιδεία, για να θεμελιώσουμε μια εκπαιδευτική πολιτική με διάρκεια στον χρόνο, αλλά και με ευελιξία προσαρμογής στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Να χτίσουμε όλοι μαζί ένα σύστημα που να μην είναι απομονωμένο από όσα συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ευρύτερο διεθνή χώρο. Να οδηγεί στην αξιοποίηση της νέας γνώσης, της έρευνας, της καινοτομίας. Να συνδέει την εκπαίδευση με την παραγωγική διαδικασία. Να τη συνδέει με την αγορά εργασίας. Να συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των Ελλήνων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Να μην παράγουμε άνεργους πτυχιούχους, αλλά να παρέχουμε στα παιδιά μας τα εφόδια που χρειάζονται για να πετύχουν στη ζωή τους. Άμεσος στόχος μας είναι να αναβαθμίσουμε την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θεσπίζουμε για το σκοπό αυτό αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με σεβασμό στην αυτοτελεία τους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι κρινόμαστε και όλοι αξιολογούμαστε και αυτή η αυτονόητη αρχή δεν μπορεί να λείπει από το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Είναι κέρια σημασίας διαρθρωτική αλλαγή που προάγει την αξιοκρατία και την ποιότητα. Αναδεικνύει προσπάθειες και επιδόσεις που πρέπει να διακρίνονται και είναι σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση μιας σύγχρονης, ποιοτικής, ανταγωνιστικής, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι σημαντική διαρθρωτική αλλαγή που ενισχύει την άμυλα, την ποιότητα, την αναβάθμιση των σπουδών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων εργασίας είναι πρώτα και κύρια ζήτημα εκπαίδευσης, αλλά και ζήτημα ανταγωνιστικού δυναμισμού της οικονομίας. Στα χρόνια που πέρασαν, οι ρυθμοί με τους οποίους αυξανόταν το ακαθάριστο εθνικό προϊόν ήταν πράγματι αρκετά υψηλοί. Υπερεύαιναν το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Ανάπτυξη όμως δεν υπήρχε παρά μόνο σε ορισμένες περιοχές της χώρας και κυρίως στο κέντρο. Δεν αφορούσε παρά μόνο ορισμένους τομείς και κυρίως στο κατασκευαστικό. Δεν έφτανε παρά μόνο σε ορισμένα συμφέροντα και κυρίως στα κρατικοδίαιτα. Δεν δημιουργούσε ούτε αρκετές, ούτε σταθερές και βιώσιμες θέσεις εργασίας. Και το σοβαρότερο, αύξηση του ΑΕΠ με ελλείμματα και δανεικά δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Η πολιτική αυτή ήταν καταδικασμένη να μην αντέξει τον χρόνο. Είχε φτάσει αδιέξοδο, σε πλήρες αδιέξοδο. Απέτυχε και κατέρεσε, αφήνοντας τεράστια δημοσιονομικά προβλήματα. Ανάγκασε τελικά την Ελλάδα να αναζητά πόρους από το σήμερα για να καλύψει βάρη του χτες. Έφερε τη χώρα στο μονόδρομο που απαιτεί επίμονες και δύσκολες προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης και προσαρμογής. Και βέβαια, πέρα από τα χρέη του χτες, υπάρχει και η τεράστια ευθύνη για το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Ποιες πρέπει να είναι τώρα οι προτεραιότητές μας? Είναι η υποχρέωση να βελτιώνουμε το παρόν και να διασφαλίζουμε ένα καλύτερο αύριο. Είναι οι πολιτικές που απαιτούνται προκειμένου να βγει η χώρα δυναμικά μπροστά και να ωφεληθεί ολόκληρη η κοινωνία. Είναι η πρόκληση του δρόμου για μια νέα προοπτική ανάπτυξης, απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής. Και στον δρόμο αυτό απαιτούνται επίμονες προσπάθειες, ρήξεις με τις κατεστημένες νοοτροπίες, τομές σε ό,τι καθυλώνει τον τόπο
και την κοινωνία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να υπάρξουν νέες και βιώσιμες θέσεις δουλειάς, απαιτούνται νέες επενδύσεις, νέες επιχειρήσεις, νέες οικονομικές δραστηριότητες. Απαιτούνται δράσεις βασισμένες στις νέες τεχνολογίες, τη νέα γνώση, την καινοτομία. Απαιτείται νέα αναπτυξιακή πολιτική, νέα οικονομική πολιτική. Αυτό δεσμευτήκαμε και αυτό ακριβώς κάνουμε. Εργαζόμαστε για να μειώσουμε δραστικά τα κρατικά ελλείμματα. Αποδείξαμε ότι προχωρούμε με τον πιο ήπιο για το κοινωνικό σύνολο τρόπο. Εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε οικονομία ανταγωνιστική που να αναπτύσσεται δυναμικά. Σχεδιάσαμε και εφαρμόζουμε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο που βασίζεται στην ενεργοποίηση ολόκληρου του οικονομικού δυναμικού της χώρας, στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας του Έλληνα, την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, τη δημιουργική συνεργασία κράτους και ιδιωτικού τομέα, τη διαρκή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την εξωστρέφεια της οικονομίας. Σχεδιάσαμε και εφαρμόζουμε πρότυπο ανάπτυξης προσανατολισμένο στη γεφύρωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων. Ικανό να δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες, μεγαλύτερες δυνατότητες, νέες θέσεις δουλειάς. Αυτός είναι ο δρόμος του μέλλοντος και αυτός είναι ο στόχος μας. Τηρήξαμε για το σκοπό αυτό το 2005 έτος ανταγωνιστικότητας και σηματοδοτήσαμε μια διαρκή προσπάθεια για την Ελλάδα της ποιότητας, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Η αλήθεια είναι τόσο απλή όσο και δύσκολη. Όσο υστερούμε στην ανταγωνιστικότητα, όσο διευρύνεται το χάσμα στο εμπορικό ισοζύγιο, όσο αυξάνονται οι εισαγωγές και μειώνονται οι εξαγωγές, τόσο περισσότερο χρηματοδοτούμε με τους δικούς μας πόρους τη δημιουργία θέσεων εργασίας στο εξωτερικό. Όμως, εργαζόμαστε εντατικά για να σπάσουμε το φαύλο κύκλο της χαμηλής ανταγωνιστικότητας. Η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών δεν μπορεί να στηριχθεί στο χαμηλό εργατικό κόστος. Γι' αυτό ακριβώς επιλέγουμε άλλους όρους. Όρους τεχνολογικής αναβάθμισης, όρους παραγωγικότητας και καινοτομίας. Όρους αναγνωρίσιμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Όρους μετατροπής των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Για το σκοπό αυτό, θέσαμε σε εφαρμογή ένα συγκροτημένο πρόγραμμα και προχωρούμε με διαρκώς επιταχυνόμενους ρυθμούς. Στους 15 μήνες που έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης, προωθήσαμε πολιτικές και προετοιμάσαμε ογκώδες έργο που ξεδιπλώνεται μέρα με τη μέρα. Αυτούς ακριβώς τους στόχους επιδιώκει η μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις έως και 10 ποσοστιαίες μονάδες μέσα στην τριετία. Αυτούς τους στόχους επιδιώκει η παροχή μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου ενισχυμένων χρηματοδοτικών και φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις από παλιές και νέες επιχειρήσεις. Ιδίως μάλιστα για την καινοτομία, την περιφερειακή ανάπτυξη, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την αύξηση της απασχόλησης. Τους ίδιους στόχους ικανοποιεί και η επιτάχυνση του ρυθμού εκτέλεσης του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης. Σημαντικά προγράμματα όπως αυτό της κοινωνίας της πληροφορίας διπλασίασαν μέσα στους τελευταίους 15 μήνες το ρυθμό υλοποίησής τους. Και μάλιστα στο σημείο αυτό αναφορικά με το κοινωνικό πλαίσιο στήριξης θέλω να κάνω μια σημείωση που είναι επίκαιρη. Εξαιτίας της ανεύθυνης πολιτικής της προηγούμενης κυβέρνησης προέκυψε ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Αναφέρομαι στο πρόστιμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τα λάθη, τις αστοχίες, την κακοδιαχείριση, τις παραλήψεις, την κακή νομοθεσία, την νοοτροπία που είχε η προηγούμενη κυβέρνηση. Εξαιτίας όλων αυτών που αφορούν δημόσιες συμβάσεις και δημόσια έργα από το 2000 έως το 2003, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητούσε από τη χώρα μας σχεδόν 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Επαπειλείτο δε εξαιτίας αυτών των ιδίων λαθών η αναστολή πληρωμών για πολλά δισεκατομμύρια ευρώ ακόμα. Κυβέρνηση με σκληρές διαπραγματεύσεις μηνών, όπως το αναγνώρισε χθες δημόσια και η αρμόδια επίτροπος, κατάφερε να μειώσει
το πρόστιμο στα 518 εκατομμύρια ευρώ και μάλιστα μέσα στην τετραετία. Η υπόθεση αυτή δείχνει την ανευθυνότητα της προηγούμενης κυβέρνησης και το δύσκολο δρόμο που έχουμε να διορθώνουμε αυτά τα τραγικά λάθη και να οικοδομούμε την ανορθωτική πορεία της χώρας. Στους ίδιους στόχους της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας κατευθύνθηκε και η αναθεώρηση του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», με την ένταξη νέων δράσεων όπως το εμπόριο και την αύξηση της προβλεπόμενης χρηματοδότησης. Στο ίδιο πλέγμα παρεμβάσεων εντάσσεται και ο νέος νόμος για την αδειοδότηση των μεταποιητικών επιχειρήσεων που ψηφίστηκε πρόσφατα, όπως επίσης και το νέο πλαίσιο αδειοδότησης των εμπορικών και τουριστικών επιχειρήσεων που θεσμοθετείται μέσα στο 2005. Δημιουργούμε στις νομαρχίες υπηρεσίες μια στάση για τους επενδυτές. Μειώνουμε δραστικά τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και μετατρέπουμε τα ΚΕΠ σε κέντρα ολοκληρωμένων συναλλαγών. Ενεργοποιήσαμε νέους τρόπους χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα άλλωστε δημιουργούν τις περισσότερες θέσεις δουλειάς. Αναβαθμίσαμε το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης και αναβαθμίζουμε την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Απελευθερώσαμε την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και προχωρούμε άμεσα στην απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου. Προχωρούμε ακόμα στην αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου. Και όπως έχω ήδη ανακοινώσει, προετοιμάζουμε θεσμικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των νόμων στην ανταγωνιστικότητα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βασικός στόχος είναι η ενεργοποίηση σε συνθήκες διαφάνειας και ισονομίας όλων των δημιουργικών δυνάμεων της κοινωνίας σε ολόκληρη τη χώρα. Η αναπτυξιακή πολιτική έχει ήδη στραφεί στην περιφέρεια. Δημιουργούνται πόλοι καινοτομίας εκτός Αττικής. Ξεκίνησαν από το υπεχοδέ έργα σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Έχουν δημοπρατηθεί έργα 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δημοπρατούνται μέσα στο 2005 έργα 5 δισεκατομμυρίων ευρώ και προωθούνται με συμβάσεις παραχώρησης 6 μεγάλοι οδικοί άξονες αξίας 7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Χρηματοδοτούνται παράλληλα από το πρόγραμμα Θησέας νέες δράσεις των Δήμων και των κοινοτήτων όλης της χώρας ύψους 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2009. Οι μελέτες για τα δημόσια έργα γίνονται πλέον στη βάση αντικειμενικού θεσμικού πλαισίου και οι αναθέσεις πραγματοποιούνται με νέο διαφανές σύστημα μειοδοτικών διαγωνισμών. Στο αμέσως επόμενο διάστημα θεσπίζουμε ενιαίο πλαίσιο για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ανοίγει καινούριους δρόμους για την κινητοποίηση σημαντικών ιδιωτικών κεφαλαίων, για την προώθηση έργων πνοής σε ολόκληρη τη χώρα, για την απελευθέρωση πόρων για το κοινωνικό κράτος και βέβαια για τη δημιουργία νέων θέσεων δουλειάς. Τους ίδιους στόχους, σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος, υπηρετεί και η προώθηση ολοκληρωμένου σχεδίου για τις χρήσεις γης. Έχουμε ήδη ολοκληρώσει σχετική προετοιμασία και προχωρούμε άμεσα στην προκήρυξη μελετών εθνικού χωροταξικού σχεδίου αλλά και ειδικών χωροταξικών σχεδίων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τον τουρισμό και τη βιομηχανία. Ακόμα διαμορφώνουμε ένα διαφανές θεσμικό πλαίσιο κοινό για όλους προκειμένου να ξεκολλήσουν μεγάλα έργα στην ελληνική περιφέρεια που για πολλά χρόνια παρέμεναν καθυλωμένα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα μπαίνει αποφασιστικά στην τροχιά των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων. Στηρίζουμε τη συμφωνία που επετέχθη μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων στον ΟΤΕ, γιατί δίνει στον οργανισμό τα εφόδια που χρειάζεται για να αντέξει τον ανταγωνισμό και αποτελεί παράδειγμα συνεννόησης για λύσεις χωρίς προκαταλήψεις και δογματισμούς. Προωθούμε με πλήρη συνέστηση ευθύνης μπροστά στο συλλογικό συμφέρον ορθολογική λύση στο ασφαλιστικό ζήτημα των τραπεζών που ελέγχονται από το δημόσιο για να γίνουν ανταγωνιστικές και να επιβιώσουν. Αναπτύξαμε εξαντλητικό διάλογο για το σκοπό αυτό. Θέλουμε σε κάθε περίπτωση λύσεις μέσα από το διάλογο.
Το συμφέρον των πολλών όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορεί να υποτάσσεται στα συντεχνιακά συμφέροντα των λίγων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δημιουργούμε με 14 μέτρα τομές, ανάμεσα στα οποία και η καθιέρωση εθνικού πλαισίου για το ωράριο των καταστημάτων, μια νέα πραγματικότητα για το εμπόριο του αύριο, σε όφελος των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Ανοίξαμε ακόμα διάλογο για μεταρρυθμίσεις σε ορισμένες στοιχές των εργασιακών σχέσεων, με κεντρικό στόχο την τόνωση της απασχόλησης. Δρομολογούμε διάλογο μακράς πνοής, με τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων και των πολιτικών δυνάμεων, προκειμένου να σχεδιαστεί και να προωθηθεί μέσα στα επόμενα χρόνια η επίλυση βασικών προβλημάτων που αφορούν στο μέλλον του ασφαλιστικού συστήματος. Ξεκινήσαμε σημαντικές αλλαγές στις δομές και τις λειτουργίες του κράτους, γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο σπάταλος, ο αντιπαραγωγικός, ο γραφειοκρατικός δημόσιος τομέας δυσχεραίνει την επιχειρηματικότητα, διώχνει τις ξένες επενδύσεις, διευρύνει τα ελλείμματα, προσθέτει βάρη στους φορολογούμενους, αποτελεί τροχοπέδι στην οικονομική ανάπτυξη. Αντιμετωπίζουμε αποφασιστικά τη διαφθορά, τη γραφειοκρατία, τη σπατάλη. Χτίζουμε ένα πραγματικά σύγχρονο και παραγωγικό κράτος με μικρότερη παρουσία στην οικονομία και μεγαλύτερη προσφορά στην κοινωνία και κυρίως αυτούς που το έχουν ανάγκη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η απάντηση στο αίτημα της κοινωνίας για καλύτερη ζωή και ειδικότερα στο πρόβλημα της ανεργίας απαιτεί σοβαρή δουλειά, μακροχρόνιο σχεδιασμό, μεγάλης διάρκειας προσπάθειας. Απαιτεί συντονισμένες πολιτικές για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής με εξωστρεφή προσανατολισμό. Προσπάθειες για τη διαρκή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, για την απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων της κοινωνίας, για τη δυναμική, τη βιώσιμη, την ισόρροπη ανάπτυξη. Έτσι και μόνον έτσι μπορεί να τονωθεί η απασχόληση και να μειωθεί η ανεργία. Με αυτό το σκεπτικό εναρμονίζουμε τις προσπάθειές μας στη στρατηγική της Λισαβόνας και εφαρμόζουμε εθνικά σχέδια δράσης με ιδιαίτερη έμφαση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, την προσαρμογή στην κοινωνία της γνώσης, την ενδυνάμωση του επιχειρηματικού πνεύματος, την ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων, την ενσωμάτωση των οικονομικών μεταναστών στην αγορά εργασίας. Και ακόμα προσανατολίζουμε τις παρεμβάσεις του Υπουργείου Απασχόλησης και του ΟΑΕΔ σε ενεργητικές πολιτικές που δεν εξαντλούνται στην επιδότηση της ανεργίας, αλλά προτάσουν τη στήριξη της απασχόλησης. Υπογραμμίζω εδώ την υποστήριξη νέων επενδύσεων με τη διάθεση στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ποιοτικά καταρτισμένου εργατικού δυναμικού μέσα από προγραμματικές συμβάσεις εγγυημένης απασχόλησης. Την επιχορήγηση νέων ελεύθερων επαγγελματιών που αξιοποιούν την εγκυοδοσία του Ταμείου Εγκυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και παρουσιάζουν αξιόπιστο επιχειρηματικό σχέδιο. Τη δημιουργία από τα κέντρα προώθησης στην απασχόληση δικτύων συνεργασίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Το σχεδιασμό τοπικού χαρακτήρα παρεμβάσεων σε περιοχές που πλήττονται πιο έντονα από την ανεργία. Συνοπτικά, επιδοτούνται επιχειρήσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την πρόσληψη ανέργων. Επιχορηγείται η αυτοαπασχόληση. Εφαρμόζονται προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Επιχορηγούνται συνδυασμένες δράσεις για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων επιχειρήσεων. Αναπτύσσονται δράσεις για την ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, όπως επίσης και για την ενσωμάτωση, την κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό. Ειδικότερα, για τις άνεργες γυναίκες προωθούνται σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Ισότητας ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν δημιουργία θέσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, επιχορήγηση επιχειρήσεων που προσλαμβάνουν άνεργες γυναίκες, επιδότηση άνεργων γυναικών που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση
και παράλληλα εφαρμόζεται πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών για άνεργους και άνεργες στους τομείς του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Προετοιμάζονται προγράμματα ειδικά για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες σε περιοχές με ιδιαίτερα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Και προωθείται πρόγραμμα επιχορήγησης ανέργων γυναικών και ανδρών που θέλουν να ανοίξουν επιχειρήσεις στους τομείς της κοινωνίας πληροφορίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη χώρα μας για πολλά χρόνια διαιωνίζονταν μεγάλα προβλήματα. Συντηρούνταν παθογένειες που καθήλωναν την πρόοδο. Αναβάλλονταν οι αναγκαίες αλλαγές. Έτσι συντηρήθηκε η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια για το μέλλον. Έτσι χάθηκε η εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος. Έτσι δημιουργήθηκε η δυσπιστία απέναντι στην πολιτική και τους πολιτικούς. Υπάρχουν λοιπόν εκκρεμότητες που οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε. Για να αρθούν όλα αυτά, για να χτιστεί η εμπιστοσύνη στο κράτος, για να εδραιωθεί δυναμική ανάπτυξη, για να υπάρξει ευημερία, είναι ανάγκη να προχωρήσουμε αποφασιστικά. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Είπαμε όλη την αλήθεια στους Έλληνες. Δεν κρύψαμε τίποτα. Δεν ευνηδιάσαμε και δεν ευνηδιάζουμε κανέναν. Ξεκινήσαμε διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους. Ακούσαμε, συζητήσαμε, προτείναμε. Συζητούμε με όλους, ώστε διαρθρωτικές αλλαγές στις δομές του κράτους και της οικονομίας να γίνουν με την πιο πλατιά δυνατή συνένεση. Σε κάθε περίπτωση όμως, οφείλουμε να προχωρήσουμε. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ξεπεραστεί η κρίσιμη οικονομική κατάσταση που κληρονομήσαμε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για μια νέα προοπτική ανάπτυξη και πρόοδο. Δεν γίνεται να επιβαρύνονται συνεχώς οι επόμενες γενιές με τα λάθη, τις παραλήψεις, τις παθογένειες του παρελθόντος. Δεν γίνεται να λέγεται ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις, αλλά να οργανώνονται αντιδράσεις για όλα. Δεν μπορεί να μιλούμε για αλλαγές, αλλά να κατασκευάζονται αιτιάσεις συντήρησης. Προχωρούμε σταθερά μπροστά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με μετριοπάθεια και κοινωνική ευαισθησία, αλλά και με ρεαλισμό, με την τόλμη και την αποφασιστικότητα που απαιτεί το συλλογικό συμφέρον. Οι αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις δεν γίνονται για τους λίγους. Υπαγορεύονται από τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου. Υποδεικνύονται από την πραγματικότητα γύρω μας και την απλή λογική, το κοινό νου. Γίνονται για να ωφεληθεί το κοινωνικό σύνολο, να ωφεληθούν οι φορολογούμενοι, να δημιουργηθούν νέες θέσεις δουλειάς. Γίνονται μαζί με τους πολίτες, μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με τους συμπολίτες μας που ψάχνουν μια θέση δουλειάς. Οι αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν κατευθύνονται από δόγματα και ιδεολειψίες. Δεν σημαίνουν αντιπαράθεση ιδεολογιών, αλλά σύγκρουση με τα χρόνια προβλήματα. Είναι η ρεαλιστική απάντηση στο τέλμα που βολεύει μόνο ειδικά συμφέροντα. Απάντηση για το μέλλον του τόπου και το συλλογικό, το κοινωνικό συμφέρον. Είπαμε να αλλάξουμε το κλίμα στασιμότητας και το αλλάζουμε. Είπαμε να παραμερίσουμε τη λογική του «τίποτα δεν θα αλλάξει σε αυτόν τον τόπο» και την παραμερίζουμε. Δεν διστάσαμε και δεν διστάζουμε να συγκρουστούμε με οργανωμένα κρατικοδίαιτα συμφέροντα και κλαμπ προνομιούχων. Δεν δικαιούμαστε και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Δεν είναι προοδευτική αντίληψη η αιμονή στη συντήρηση αποτυχημένων πρακτικών και νοοτροπιών του χτες. Ο ασφαλέστερος δρόμος για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, ο ασφαλέστερος δρόμος για νέες θέσεις δουλειάς, για καλύτερη ζωή για όλους, είναι ο δρόμος των αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που ήδη ξεκινήσαμε. Η Ελλάδα ξεφεύγει οριστικά από τη λογική των χαμένων ευκαιριών. Ξεφεύγει από τη λογική της αναβλητικότητας και τα φοβικά σύνδρομα που στέκονται εμπόδιο στην πρόοδο. Το 2005 είναι χρονιά αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Παίρνουμε τις γενναίες αποφάσεις που χρειάζεται ο τόπος. Προχωράμε μπροστά με συνολικό πλάνο. Με όραμα, με πρόγραμμα, με σχέδιο
προσανατολισμένο στο τελικό κοινωνικό όφελος και όχι στις εφήμερες εντυπώσεις, στις σκοπιμότητες, στο λαϊκισμό. Προχωρούμε με μέθοδο και σιγουριά, με πνεύμα συνεννόησης αλλά και βούληση αποτελεσματικότητας, με σκοπό μια κοινωνία που παράγει, μια κοινωνία που προοδεύει, μια κοινωνία με συνοχή και αλληλεγγύη, με αυτοπεποίθηση. Αυτή είναι η στρατηγική μας επιλογή. Επιλογή για το συμφέρον των πολιτών, επιλογή που τολμούμε με τη δύναμη που μας δίνει η ελληνική κοινωνία, με τη σιγουριά της επιτυχίας, με τη σιγουριά της ανάπτυξης και της προόδου για όλες και για όλους. Σας ευχαριστώ. Να κατηγορεί το Πασόκ όπως παλαιότερα, να δίνει μάχες μεγαλοπρεπείς όπως παλαιότερα, με κηρύξεις, να κάνει